Μα τι λέγατε έτσι, τόσο εκφραστικά. Για το Δήμο λέγαμε, μιλήσαμε και λέγαμε. Της έλεγα αυτά που μου είπε ο Δήμος. Τι σου είπε ο Δήμος? Ότι δεν μπορώ, μου λέει, κάθε μέρα να σε διεκδικώ, γιατί εγώ, μου λέει, τη σύντροφο τη θέλω και φίλη μου. Δεν μπορώ όλη μέρα να σε διεκδικώ εσένα και να σου λέω γλύκες. Και του είπα ότι έχει δίκιο και το λύσαμε. Σου απάντησε και στο μήνυμα. Ναι! Μπήκε και μου έγραψε. Αγαπημένες μου. Μπήκε και μου έγραψε. Μου λέει, σε θέλω πολύ. Πολύ κομψή σήμερα, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Και εσύ. Και εσύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Τουλάχιστον εσύ το εκτιμάς. Ποιο αγάπη μου εκτιμώ, τι εννοώ. Το ντύσιμο σήμερα. Το έκανα μόνο και μόνο για τον Πελευχή αυτό. Δεν του άρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι παράπονο. Τι παράπονο. Παράπονο. Τι παράπονο έχει. Επειδή είναι για τη Ράφη, α πούμε. Είδε ο Πελετιέ ότι δεν φορά σουτιέ. Εγώ που με δίπλα δεν το βλέπω. Η Ραφή, επειδή είναι η Ραφή έτσι. Έλεος! Τι σου είπε, παιδί μου. Μου λέει, θα έβαζα 9, αλλά σου βάζω 5, γιατί δεν φορά σουτιέ. Και μετά σου είπες. Πάρε άλλα 5, να τα κάνεις 10. Αυτό είναι. Ψύχρεμη, εσύ, πολύ ψύχρεμη. Δεν μπορώ άλλο. Τώρα, μήπως πιστεύω ότι μπορεί να ζήλεψε λίγο. Δεν του αρέσει καθόλου να το λέω αυτό. Στόπα. Ότι δεν είναι κακοπροαίρετο, ρε. Αλλά ζήλεψε. Εγώ πιστεύω δεν θέλουν να σε βλέπουν. Κατάλαβες. Είναι άλλο σκεπτικό. Άλλα κι άλλα έχω βάλει εδώ πέρα και δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Το συγκεκριμένο έχει τεθεί πολλές φορές. Δηλαδή, με το που σε είδε, είπε αυτό το πράγμα και είχε συνειδητοποιήσει ότι εσύ είσαι χωρίς τυφλό δεσμό. Ναι. Κοίταξε, ας πούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πόσο την παρατηρεί, την παρατηρεί, έχει, μιλάμε, ακτίνης χ το παιδί. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Προσπαθώ και εγώ, τι να κάνω. Μπράβο του. Δηλαδή, έτσι, να το πάρουμε. Προσπαθώ λίγο κάπως να κάνω τα πράγματα λίγο καλύτερα. Τι να πω κι εγώ. Το παιδί που πάει αυτό και τρέχει. Πάει στον Αναστάση. Πάει στον Αναστάση. Πες λίγο για να τελειώσουμε αυτό και μετά του λες εσύ αυτό το καταπληκτικό πάρε άλλα 5. Εννοείται. Και δεν ασχολήθηκα καν. Έφυγα. Σηκώ. Και μετά ο Νίκος τι έκανε? Τίποτα, δεν μιλούσα. Κλασικά Νίκος Poker Face, εγώ γεια σας. Και τώρα πώς, ας πούμε, είσαι? Τώρα με στα νεύρα είμαι. Τώρα με στα νεύρα, αλλά και χτες με στα νεύρα ήσουνα. Ναι. Είναι κάτι κάνει η εβδομάδα. Γιατί όμως, τι συμβαίνει τώρα με τον Νίκο? Θα σου πω τι συμβαίνει. Πλέον έχουν περάσει εβδομάδες. Ναι. Εντάξει. Τα βλέπω λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Τα βλέπετε μαζί ή το βλέπεις εσύ πιο σοβαρά? Είναι αμοιβαίο αυτό. Ωραία. Είναι αμοιβαίο. Ωραία. Οπότε εγώ, άμα κάτι δεν μ' αρέσει από την αρχή της σχέσης, δεν θα την προχωρήσω κιόλας. Και έχω κάποιους προβληματισμούς. Π.χ. αυτό δεν μ' άρεσε. Το τηλέφωνο χθες δεν μ' άρεσε. Κάποια άλλα πραγματάκια τα μαζεύω. Να του τα πεις. Του τα λέω. Πώς δεν του τα λέω? Όταν δεν μ' αρέσει κάτι, πάντα του το λέω. Γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη επικοινωνία. Αυτό είναι τέλειο. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να έχεις νεύρα με αυτή τη λογική. Και άμα συνεχιστούν αυτά, βρε Κατερίνα μου, και άμα έξω, εγώ ας πούμε κάνω κάτι καλό. Εδώ του έφτιαξα μπράουνις. Δεν μαγειρεύω, του τα. Αλλά δεν τα έφτιαξε, άλλοι τα φτιάξαν. Όχι, εγώ τα έφτιαξα. Εγώ τη συνταγή έβαλα. Ναι, και το δωμάτιο. Το ξέρω και η γλυκερία που έκανε. Τι έκανε η γλυκερία σήμερα? Φιλάντζα. Αγκαθάριζα. Φιλάντζα έκανε η γλυκερία. Πολύ ωραία, ναι. Του κάνει μπράβο. Δεν το. Ναι. Κάποιες φορές δίνομαι έτσι πιο ωραία για να το σχολιάσει επίτηδες. Ωραία. Ενώ έτσι πώς του αρέσει. Όπως αρέσει τον Νίκο. Ναι.